Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Το όνομα μας Γιάσο Νάς και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο προπόνηση με το ποδήλατο. Ναι, είχα πολύ καιρό να το πω αυτό, η αλήθεια είναι. Και όχι, δεν το έχω παρατήσει, αλλά σίγουρα χρειάζομαι λίγο ξεσκούριασμα. Σήμερα λοιπόν έχω έρθει στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, ένα από τα all time classic spots για trial, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνεις εδώ. Και χωρίς να τα απολογώ, ας ξεκινήσουμε με λίγο ζέσταμα και τα υπόλοιπα τα δούμε στην πορεία. Σίγουρα κάτι πρέπει να κάνω με αυτές τις επιγονατοκαλαμίδες, γιατί έχει ξεχυλώσει αυτός ο ημάτας εδώ. Κανονικά θα πρέπει να τελειώνει εδώ, αλλά με μία περιστροφή. Τώρα κάνει 2,5 και δεν έχει που να πιάσει. Πρέπει να το φτιάξω αυτό κάπως. Έχω σκεφτεί τον τρόπο και ίσως το δείξω στο επόμενο, μάλλον σε επόμενο βίντεο. Για την ώρα συνεχίζουμε με το ζέσταμα. Μεν τα πέτυχα όλα και το ανέβασμα και το κατέβασμα, αλλά ήταν πολύ μακριά από το επιθυμητό αποτέλεσμα και ήταν πολλά τα hops. Η ουσία σε αυτά είναι να μην κάνεις καθόλου hops. Ένα ανέβασμα, ανέβασμα και πάνω κατευθείαν, χωρίς να χοροπηδάς σε κάθε στάδιο. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Αυτό ακριβώς. Το επόμενο που θέλω να κάνω εδώ είναι ανέβασμα το κάθε σκαλί και να φτάσω στο πάνω-πάνω, να φύγω τελείως πίσω και να φτάσω κάτω εδώ. Για να δούμε. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν μια αξιοπρεπή προσπάθεια, αλλά όχι ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω. Μπορεί να μην φαίνεται εντός του βίντεο, αλλά η απόσταση από πάνω μέχρι κάτω που πρέπει να διανύσω τελείως είναι μεγάλη και η διαφορά ύψους αρκετά μεγάλη επίσης. Όχι η πιο μεγάλη που υπάρχει, αλλά αρκετά μεγάλη. Ενώ πέρα από τη συγκεντρωτική απόσταση, η απόσταση στο ανέβασμα μεταξύ των σκαλιών είναι πολύ σύντομη, ας πούμε. Και είναι λίγο περίεργο, γιατί πρέπει να είμαι ακριβώς στην αρχή του σκαλιού για να προλάβω να φτάσω επόμενο στην ευθεία. Κάτι που το κάνει λίγο πιο δύσκολο. Αλλά maximum effort. Αυτό δεν περίμενα να βγει και ούτε ήταν το ιδανικότερο, αλλά για την ώρα θα το κρατήσω. Για την ώρα σίγουρα θα το κρατήσω. Πάμε παρακάτω. Επόμενο στη λίστα είναι αυτά τα σκαλάκια εδώ, bunny hop manual, μέχρι τα επόμενα σκαλάκια, όπου ιδανικά θέλω να συνεχίσω με bunny hop manual, αλλά και bunny hop απλό να μου βγει, θα το κρατήσω.
πρέπει να μένω χωρίς προπόνηση για τόσο καιρό. Όπως έχουμε πει, ό,τι αφήνει σε αφήνει. Και πολλές φορές είναι δύσκολο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να επιστρέψεις εκεί που το άφησες. Πολύ καλά. Και λίγο παρακάτω, στο μεσαίο τμήμα της πλατείας, έχουμε αυτό το τείχακι που είναι το χαμηλότερο από τα ψηλότερα που μπορώ να ανέβω στην ευθεία με μπάνικο και να μείνω στη γωνία και να φύγω πιο πέρα. Και είναι καλό σημείο για ζέσταμα, διότι λίγο πιο πέρα έχουμε ένα πιο ψηλό από αυτό που πρέπει να ανέβω σήμερα. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό και προχωράμε παρακάτω. Εντάξει, αν θυμάστε, σε ένα προηγούμενο βίντεο είχα αλλάξει το καλώδιο του μπροστινού φρένου, γιατί το προηγούμενο ψηλής που είχα είχε αρχίσει να παραδίδει πνεύμα και το άλλαξα, οπότε μας ήταν κομπλέ από αυτό, και τις προάλλες άλλαξα και το καλώδιο και του πίσω φρένου με καινούργιο ψηλής, γιατί είχε επίσης ξεκινήσει να παραδίδει πνεύμα, οπότε τώρα είμαστε κομπλέ, μπόμπα. Παρεπιπτόντως, μιας και ανέφερα αυτό, μία πορεία που έχουν ορισμένη είναι γιατί έχω επιλέξει το trail με ποδήλατο ως το άθλημά μου και όχι το BMX για παράδειγμα, που είναι πιο οικονομικό και στη συντήρηση και σε ανταλλακτικά συγκριτικά με το trial. Αρχικά, στο βίντεο επάνω στη γωνία απαντάω ακριβώς και αναλυτικά στη συγκεκριμένη ερώτηση, επομένως έχετε μια ματιά εκεί αν θέλετε. Αλλά εν συντομία, ναι μεν το trial μπορεί να είναι πιο ακριβό από το BMX, υπάρχουν όμως πολλές διαφορές γενικά, τις οποίες θα αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο. Καθώς και εκτός από τις διαφορές αυτές, όταν με ρωτάς γιατί trial και όχι BMX, είναι ακριβώς το ίδιο με το να ρωτάς κάποιον γιατί παίζεις ποδόσφαιρο και όχι μπάσκετ. Η πιο απλή απάντηση είναι αυτό μου αρέσει, αυτό είναι το στυλ μου, αυτό με εκφράζει και ούτω καθεξής. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο καιρό προσπαθούσα να κάνω αυτή τη γραμμή εδώ. Ισορροπία και ανέβασμα. Μπομπα. Και ακριβώς εδώ έχουμε μια γραμμή, τον drop από αυτό, από το τυχάκι πάνω στο τυχάκι το κάτω. Απόσταση με διαφορά ύψους. Θα ήθελα να το επιχειρήσω σήμερα, αλλά δεν θα το κάνω γιατί δεν θέλω να ρισκάρω κάποια τυχόν πτώση ή φθορά στο ποδήλατο. Ωστόσο, το είχα κάνει πριν πολύ καιρό, οπότε ώρα για flashback. End of flashback. Και ακριβώς εδώ είναι το τυχάκι που ανέφερα προηγουμένως, που θέλω να κάνω ανέβασμα μπάνικοπ στην ευθεία. Είναι πιο ψηλό από το κάτω και συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο είναι ίσως και το μέγιστο που μπορώ να ανέβω μπάνικοπ στην ευθεία. Και αυτά εδώ τα σημάδια είναι όλα δικά μας από προηγούμενες απόπειρες. Θα βγει σήμερα, για να δούμε.
και το άγχος της κάμερας. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθώ σε αυτό που θέλω να κάνω. Δεν θα βγει σήμερα ούτε αυτό. Όχι το πιο smooth ανεποκατέβασμα στον κόσμο, αλλά το κρατάμε. Στη συνέχεια έχουμε αυτά σκαλάκια, τα οποία ήθελα να κατέβω 360 tire tap. Δηλαδή όπως είμαι, όπως έρχομαι από πάνω, γυρνάω 180 με την πίσω ρόδα στη γωνία αυτή και μετά ακόμα 180 προς τα κάτω γύρισμα. Για ακόμη μια φορά δεν θα το ρισκάρω αυτό σήμερα από τον drop cap από εκεί, αλλά το είχα κάνει στο παρελθόν. Επομένως, δεύτερο. Flashback. End of flashback. Και ακριβώς δίπλα από τα σκαλάκια είναι αυτό εδώ το υπέροχο συριακό drop cap. Από πάνω, σε εκείνο το τυχάκι και μετά στο νησί και μετά με κάποιο τρόπο απέναντι για να φύγω. Αυτό όμως, ναι μεν το έχω, σίγουρα το έχω, είναι μικρές οι αποστάσεις, αλλά δεν το κάνω σήμερα. Ωστόσο το κρατάμε για το μεγάλο συγκεντρωτικό καλό βίντεο, που θα συμπεριλαμβάνει φυσικά και την ισορροπία στο θυσίο. Όχι, δεν την έχω ξεχάσει, υπάρχει ακόμα στο μυαλό μου. Απλώς αυτή τη στιγμή είμαι στη φάση που προσπαθώ να διώξω, να πει στο μυαλό μου να διώξει τις αμφιβολίες. Ή αλλιώς να υπερκαλύψω τη λογική που μου λέει να μην το κάνω. Σίγουρα η πρώτη αντίδραση κάποιου που βλέπει αυτό το πράγμα εκεί είναι πως είναι επικίνδυνο. Και μία ερώτηση που το έχουμε αρκετά συχνά και εγώ, αλλά και αρκετοί ακόμα συναθλητές extreme ειδών ποδηλασίας και όχι μόνο, είναι πώς ξεπερνάς το φόβο σου να κάνεις κάτι τόσο φαινομενικά δύσκολο και επικίνδυνο. Και λέω φαινομενικά, διότι όταν κάποιος το βλέπει για πρώτη φορά αυτό, χωρίς να έχει καμία προϊστορία και καμία εμπειρία πάνω σε αυτό το είδος και δεν έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του κόλπα, είναι λογικό και αναμενόμενο ότι φαίνονται δύσκολα και επικίνδυνα. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν ξύπνησα μια ωραία μέρα και είπα ότι τώρα πάω να κάνω extreme πράγματα. Έχω περάσει ατελείωτες ώρες προπόνησης επάνω στο ποδήλατο για να φτάσω στο επίπεδο, για να φτάσω σε σημείο να θεωρώ αυτό εκεί εφικτό. Αρκετές φορές όμως για να φτάσεις στο επίπεδο να θεωρείς αυτό το πράγμα εφικτό, πρέπει να κλείνεις κατά κάποιο τρόπο το μυαλό σου. Και πιστεύω πως μπορώ να το κάνω αυτό, δηλαδή απλά να παρακάμπτω το φόβο και να το δοκιμάζω. Αλλά προφανώς ποτέ δεν θα κάνω κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρος, δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να το φέρω εις πέρας. Σε καμία περίπτωση, ποτέ. Ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Το έχω ξανακάνει στο παρελθόν και πιστεύω στις δυνάμεις μου και στις ικανότητές μου. Αλλά πολλές φορές το μυαλό μου δημιουργεί αυτές τις αμφιβολίες που απλά ότι κάτι θα συμβεί, κάτι θα πάει λάθος, που σε πάνε πίσω. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να πας τις αμφιβολίες αυτές στο πίσω μέρος του μυαλού σου και να φέρεις μπροστά στην επιφάνεια την αυτοπεποίθηση ότι μπορείς να το πετύχεις. Αρκετά όμως με αυτά που δεν μπορώ να κάνω. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάποια πράγματα. Μεταξύ των οποίων είναι και τα σκαλάκια εκεί, όπου μπορώ να κάνω πολλά και διάφορα κόλπα σε αυτά, αλλά στα πρώτα με τη σειρά. Και η GoPro μόλις παρέδωσε πνεύμα, οπότε θα την πάρω για λίγο για φόρτιση. Αυτή ήταν μερική από τους τρόπους που ήθελα να δοκιμάσω. Αλλά για τους υπόλοιπους θα πρέπει να έρθω κάποια άλλη στιγμή, διότι έχει πάρα πολύ κόσμο, περνάνε συνεχώς άνθρωποι και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με τίποτα. Και φοβάμαι και μην χτυπήσω κανέναν. Κάποια στιγμή να φτιαχτεί ένας αποκλειστικός χώρος από το Δήμο για αυτό το σκοπό. Μέχρι τότε
όπως έχω πει στο παρελθόν, θα αξιοποιώ τα δημόσια μέρη, πλατείες, πάρκα κλπ. Με κάθε επιφύλαξη. Αλλά συνεχίζουμε. Φτάσαμε στο πιχάκι εκεί, όπως βλέπετε είναι υποκατάληψη. Ήθελα να κάνω hook το τοίχο εκείνο, από κάτω προς τα πάνω, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να έρθω διαφορετική μέρα. Ας το πάμε όμως στο γρήγορο αυτό και ως διαμαγείας. Για την ακρίβεια σήμερα δεν είναι διαφορετική μέρα, είναι η ίδια μέρα μερικές ώρες αργότερα. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει και δεύτερο μέρος προπόνηση στην πλατεία Νέας Σμύρνης, γιατί έχουμε αρκετές χρημότητες από εδώ. Και αυτή μόλις προσθέθηκε στη λίστα. Αλλά θα επιστρέψω και θα το κάνω. Και κάπως έτσι περνάμε στο τελευταίο σημείο της πλατείας, στην εστία της Νέας Σμύρνης. Δεν θα συνεχίσω άλλο την απόπειρα rollback σε αυτά τα σκαλιά, γιατί εάν στην πλατεία περνάει μια φορά κόσμος, εδώ περνάει χίλιες φορές κόσμος. Και σίγουρα εάν συνεχίσω ή θα χτυπήσω κάποιον ή θα χτυπήσω εγώ λόγω της έννοιας που έχω, μη χτυπήσω κάποιον, αν αυτό βγάζει νόημα. Οπότε συνεχίζω. Ώρα για τον drop. Τελευταίο κόλπο για σήμερα. Πάει και αυτό λοιπόν, αλλά κάπως έτσι θα κλείσω και το σημερινό βίντεο κάπου εδώ. Είμαι αρκετά χαρούμενος με όλα όσα πέτυχα σήμερα μετά από τόσο καιρό αποχής, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό μου επίπεδο, το οποίο θεωρώ πως είναι λίγο πιο ψηλά. Και αυτό γιατί σήμερα, όπως είπα, δεν ήθελα να ρισκάρω κάποιον τυχόν τραυματισμό, ούτε δικό μου, αλλά ούτε κάποια ζημιά στο ποδήλατο. Σε συνδυασμό με τον λόγο, το βασικότερο λόγο που πρέπει να βγω σήμερα για προπόνηση, που είναι πως αυτή τη εβδομάδα έχουμε προγραμματισμένα trial show στην Πάτρα και συγκεκριμένα 22, 23 και 24 του μήνα Σεπτέμβρη. Αλλά το αναλυτικό πρόγραμμα θα το ανεβάσω σαν δημοσίευση στην κοινότητα του YouTube. Κάτι που κατά πιθανότητα εσείς έχετε ήδη δει, διότι δεν θα προλάβω να επεξεργαστώ το σημερινό βίντεο πριν από τα show. Επομένως, περίμενα να σας δω όλους εκεί και φυσικά μέχρι τότε, μέχρι τα show για μένα που δεν έχουν γίνει ακόμα, ελπίζω να σας αρέσει το σημερινό βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια. It was at this moment that he knew he fucked up. Επειδή οι μπαταρίες της DSLR τελείωσαν και οι τρεις που έχω, συνέχισα να γράφω με το κινητό και το είχα στερεώσει ακριβώς εδώ πάνω και όπως είδατε αποφάσισα να κάνει μια βουτιά. Αλλά ευτυχώς έμεινε εδώ στην αρχή και δεν πέρασε από κάτω για να φύγει πέρα και να μείνει μέσα εδώ. Είχε μείνει εδώ στην αρχή και με το χέρι μου τεντώθηκα και το έφτασα, ευτυχώς. Το μόνο που ελπίζω τώρα είναι ο ήχος να είναι ok, να μην χαλάσει το μικρόφωνο. Αλλά σημασία έχει ότι το βρήκα. Μια χαρά.